Δεν αρκεί ένας άντρας για να καλύψει τις σεξουαλικές μου ανάγκες. Στα 20 μου συγκατοικούσα με έναν συνομήλικό μου, αλλά ήταν αλκοολικός και ιδιαίτερα καταπιεστικός. Το σεξ μαζί του δεν ήταν μόνο χλιαρό, αλλά συνέβαινε και σπάνια, περίπου 2 φορές την χρόνο. Επιπλέον, δεν του άρεσε όταν αυνανιζόμουν, οπότε σταμάτησα να το κάνω. Δοκίμασα την ψυχοθεραπεία για να λύσω τα ψυχολογικά προβλήματα που μου δημιουργήθηκαν, αλλά αυτό δεν λειτουργήσε. Τον εγκατέλειψα στα 30 και έβαλα μια αγγελία στην προσωπική στήλη μιας εφημερίδας ζητώντας γνωριμία με έναν ηλικιωμένο κύριο, αφού οι νέοι μου φαίνονταν ιδιαίτερα προβληματικοί. Γνώρισα αρκετούς άντρες, αλλά καλύτερα τα πήγα με έναν τρυφερό 68χρονο. Ήταν εκπληκτικό να νιώθεις ότι σε εκτιμούν και κάναμε έρωτα από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Ήταν συνταξιούχος και μου είπε ότι αν ζούσα μαζί του, θα μου παρήχε σωματική τρυφερότητα όποτε ήθελα. Έβαλα τα κλάματα. Μετακόμισα σπίτι του και κάναμε έρωτα κάθε βράδυ και κάθε πρωί τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα ακόμα και μέσα στη μέσα. Αυτή η σχέση κράτησε 4 χρόνια. Όταν χωρίσαμε, δεν ήθελα ξανά να συζήσω με κάποιον, όμως είχα συνηθίσει τους καθημερινούς οργασμούς και το σεξ πάνω από 10 φορές την εβδομάδα. Βγήκα μερικά ραντεβού, αλλά κανείς από τους άντρες που γνώρισα δεν ήταν τόσο διαθέσιμος όσο ο συνταξιούχος εραστής μου. Έτσι, άρχισα να έχω παράλληλη σχέση μαζί με πολλούς, ώστε να έχω πάντα στη διάθεσή μου την αντρική συντροφιά, αλλά και ρεζέρβες. Παρότι ζω σε μικρή πόλη, δεν είχα πρόβλημα να διατηρώ παράλληλες σχέσεις με έως και 6 άντρες την τελευταία δεκαετία. Είναι όλοι τους γλυκύτατοι και τους αρέσει να είναι μαζί μου. Κάθε άντρας κάνει έρωτα διαφορετικά, αλλά δεν με δυσκολεύει να θυμάμαι τι προτιμά ο καθένας. Η οικειότητα της αγκαλιάς τους μου το θυμίζει αμέσως. Τον ένα από τους εραστές μου τον γνώρισα πριν από 15 χρόνια και τον πιο πρόσφατο πριν από 6. Ο ένας είναι 13 χρόνια μεγαλύτερος από εμένα, ενώ κάποιοι έχουν τα μισά μου χρόνια. Το ρεκόρ μου είναι 4 συνευρέσεις σε 24 ώρες. Κάνω σεξ τουλάχιστον 7 φορές την εβδομάδα. Δοκίμασα να φτάσω τις 21 φορές, αλλά μετά τις 18 ένιωσα σαν πεταλούδα που έχει πλησιάσει επικίνδυνα στην φλόγα. Δεν ξέρω αν όλα τα παραπάνω είναι φυσιολογικά, αλλά εγώ και οι εραστές μου είμαστε ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Και δεν δίνω δεκάρα τι λένε οι επικριτές μου.